βασικά η εμπειρία η δικιά μου είναι ότι από το μεσημέρι στις 4.30 που ήρθα εδώ, όντως φάγαμε παιδιά πολύ δακρυγόνα. Δηλαδή ήταν απίστευτη η κατάσταση και απορώ με το θράσος τους που τολμούν και ακόμα αντιστέκονται απέναντί μας με αυτόν τον τρόπο, εφόσον εμείς είμαστε ελληνικοί. Έρχομαι 22 μέρες εδώ μαζί με το μωρό, έτσι. Ούτε μια στιγμή, ούτε το παραμικρό δεν έχει συμβεί σε αυτή την πλατεία. Και ξαφνικά σήμερα, επειδή ήρθαν οι κουμανταδόροι επάνω, αποφασίσανε να κάνουν μια συνωμοσία στο μεταξύ τους, με τους αστυνομικούς, με τα ΜΑΤ, με τα δακρυγόνα, με τους μπαχαλάκηδες, με τους κουκουλοφόρους και τα συναφή. Και τελικά το αποτέλεσμα ήταν να μας διαλύσουν για λίγο, να φύγουμε οι μισοί στο μετρό μέσα, οι άλλοι δεξιά-αριστερά, και τελικά καταφέραμε μετά από αυτό να ξαναβγούμε εδώ και να είμαστε πάλι. Και βράδιασε. Το δακρυγόνο βέβαια ακόμα υπάρχει στον αέρα. Λίγο. Γι' αυτό και αποφάσισα να φέρω για αυτή τη βραδιά την μικρή. Είναι που έφερε το πιτσιρίκι γι' αυτό. Βασικά μιλήσαμε τηλεφωνικώς με τη γυναίκα μου και με ρώτησε ρε παιδί μου και της λέω εντάξει είναι ψηλά τα πράγματα. Και ήρθαμε και να την κάνουμε γιατί είναι ακόμα στον αέρα. Είναι θετικό. Ότι αυτό μα για αυτήν ζούμε. Για αυτήν η νίκη τη σημερινή ημέρα. Για αυτήν ζούμε. Νικήσαμε αγάπη μου σήμερα. Ναι. Την επόμενη φορά θα σου βάλω και μαλόξι.